Ακόμα βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι, στο οποίο παίζουμε Brawl Stars. Στο σημερινό βίντεο, όπως βλέπετε, θα παίξουμε με τους Brawlers τους οποίους τύχαμε στο πρόσφατο pack opening από τα deadbox που μας είχαν δώσει, τα 10 free deadbox. Ήταν ακραία σπασμένα και κερδίσαμε πάρα πολλά πραγματάκια. Φυσικά, πρωτού ξεκινήσει το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε comment, like, subscribe για να κάνω και άλλα βίντεο σαν και αυτά και να μου δείτε ότι σας αρέσουν και τέτοια πράγματα. Ναι, αυτά. Πάμε στο βίντεο λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Κερδίσαμε δύο brawlers από ό,τι ξέρω, ναι. Τον Άντζελο, ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος. Κάποιες φορές είναι πολύ κακός, άλλες φορές είναι πολύ καλός, δεν ξέρω ακόμα. Και ο Λάρι και Λόρι που τον είδαμε είναι ρίχνει από ψηλά, είναι σαν τον Dynamite. Throwers, εγώ τους λέω, βέβαια δεν λέγεται έτσι, λέγεται artillery εδώ. Ο Dynamite, ας πούμε, πώς λέγεται. Απλά από περιέργεια. Artillery, έτσι λέγονται αυτοί. Ωραία, artillery τέλος πάντων είναι. Ωραία, θα παίξουμε πρώτα με τον Άντζελο. Πάμε λίγο να τους ανεβάσουμε λίγο power όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε και τους δύο. Και ας πάμε στο 7, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο αξίζουν κιόλας. Ο Άντζελο είναι πολύ ιδιαίτερος brawler. Για όποιον δεν τον έχει, θα τον εξηγήσω τώρα όσο παίζω. Αρχικά δεν έχει κινήσεις 3, ας πούμε, όπως έχουν οι περισσότεροι brawlers. Αντί για κινήσεις έχει μία, την οποία όπως βλέπετε μπορείτε να την κάνετε charge. Δηλαδή όσο το κρατάς, το damage γίνεται παραπάνω. Και άμα το πατήσεις απλά έτσι δεν κάνει τίποτα, κάνει 300 damage ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή θα παίζουμε με μποτάκια περισσότερο, επειδή έχω πολύ λίγα τρόπαια. Αλλά εντάξει, και όπως βλέπετε αυτό που σας λέω, κάποιες φορές μπορεί να είναι πολύ σπασμένος. Δηλαδή άμα βαρέσεις από μακριά με full power του σκοτώνεις. Αλλά άμα σου τύχει κάποιος από θάμνο ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν έχεις ελπίδα ρε, με τίποτα, αλήθεια. Μπαπ, έφυγε λοιπόν. Οπότε καλό είναι να έχετε την κίνηση charge από πάντα. Δηλαδή ποτέ να μην περιμένετε, ας πούμε, να δείτε τον αντίπαλο για να την κάνετε charge. Πρέπει απλά να βαρέσετε. Λοιπόν, θα πεθάνω κάπου εδώ πέρα, σχεδόν. Παραλίγο. Τώρα βέβαια η super του είναι λίγο κακή. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το range στη super του. Θα σας δείξω σε λίγο. Είναι, μοιάζει λίγο με το spike. Ρίχνει κάτω ένα κύκλο και όταν είναι ο άλλος μέσα σε αυτόν τον κύκλο του κάνει damage. Τώρα δεν θυμάμαι πόσο damage ακριβώς. Αλλά σίγουρα είναι πολύ λίγο η εμβέλεια του κύκλου. Δηλαδή δεν φτάνει καθόλου μακριά. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα. Και επίσης πετάει. Αυτό το ξέχασα να σας το πω. Πετάει πάνω από... Όχι, τώρα που το σκέφτομαι είναι πολύ καλός. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Μπορεί να πετάξει παιδιά, δεν το είχα σκεφτεί. Θυμάμαι, έπαιζα με το Μικόζι και μου το είχε δείξει. Επειδή πετάει, δείτε, μπορεί να περάσεις πάνω από τα νερά. Οκ, αυτό είναι σπασμένο. Ωρε φίλε, δεν ξέρω τι χρειάζεται, δεν μπορώ να την πετάξω. Ου. Μια κίνηση. Μπαπ. Όχι, τι κάνω. Βοήθεια. Πρέπει να πάρω ζωή. Πάρ' το ρε βλάκα. Έλα εδώ. Find damage. Άντε γεια. Παίζω λίγο με ποτάκια, αλλά εντάξει με δυσκόλεψε η αλήθεια να λέγεται, γιατί όπως σας είπα, από κοντά είναι πολύ πιο δύσκολη να παίζεις. Ο Άντζελο ή Άντζελο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Επόμενος είναι ο Λάρι και ο Λόρι, ο οποίος πάμε επίσης να σας εξηγήσω τι κάνει. Όπως είπαμε, είναι, πώς τους είπαμε, αυτούς πετάνε πράγματα που τα πετάνε από ψηλά. Καταλάβατε, artillery, πώς το έλεγε. Τέλος πάντων, είναι σαν τον Dynamite, τον Tick, όλους αυτούς πετάει έτσι από ψηλά και βαράει. Ρίχνει την κίνηση, ας πούμε, τον damage στο πάτωμα και μετά ξανασκάει. Οπότε κάνει ακραίο damage. Οκ, οπότε για να σκάει ακραίο damage, ξέρετε ότι σε κάτι άλλο είναι κακός και είναι η super του. Οκ, η super του λειτουργεί σαν τη νύτα, ας πούμε, με την αρκούδα. Ρίχνει κάτω έναν δεύτερο και καλά σαν κλόνο του. Είναι ο Λόρι, ξέρω εγώ, που λέει στον τίτλο, αφού έχει δύο ονόματα.
Μισό λεπτό να φύγει αυτός. Έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ, αφήστε με να δείξω τη Σούπερ. Σας παρακαλώ, μη. Τέλος πάντων, ας δούμε τη Σούπερ. Βλέπετε, φεύγει ο κλόνος και πάει και τους βαράει. Δεν έχει σχεδόν καθόλου ζωή. Τι κάνει ο κλόνος? Πήγε να παίξει play εκεί. Και γενικά δεν είναι καλός. Οκ, okay, δεν περίμενε να είναι καλός, άντως ήταν πολύ σπασμένο. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να είναι λιγάκι καλύτερος. Βέβαια, ξαναλέω, κάνεις ακραίο damage. Δηλαδή κάνεις διπλό damage. Πάνω από τείχους και τέτοια είναι πολύ καλός. Σίγουρα από τον Άντζελο δεν θέλω να πω ότι είναι καλύτερος, αλλά σίγουρα είναι πιο δυνατός. Αλλά ο Άντζελο είναι πιο ιδιαίτερος. Γι' αυτό μπορεί να επιλέξω τον Άντζελο. Δεν ξέρω, γράψτε με εσείς κάτω στα σχόλια ποιον από τους δύο επιλέγετε. Λοιπόν, Rare. Επίσης, μια ιστορία. Χθες άνοιξα Stardrops με αυτά που σου δίνει κάτω εδώ πέρα στα wins, τέλος πάντων. Έφτασα αρκετά παραπάνω τρόπαια. Δηλαδή, ήμασταν ακόμα εδώ στο 300 και τώρα έχω φτάσει εδώ. Γενικά, ασχολήθηκα λίγο να ανέβω στα τρόπαια και δοκίμασα να πάρω κάποια wins, τέλος πάντων, και έπαιρνα τα Stardrops και για κάποιο λόγο μου είχαν τρία σερί, ένα legendary, μετά ένα mythical και μετά ξανά ένα legendary. Βέβαια από αυτά δεν έτυχα τίποτα, έτυχα ξέρω εγώ ένα gadget, κάτι τέτοια, ό,τι να είναι δηλαδή. Αυτό τι είναι ακριβώς, δεν ξέρω, κάτι πάω. Α ναι, και επίσης, στο ένα legendary είχε 500 blinks, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ κοντά στον εξεκριτό στον Genji και όχι τον Gro, μου είπατε κάποιοι. Κάποιοι μου είπατε να μην πάω για τον Gro. Οπότε σας άκουσα και θα εξεκριτώ στον Genji. Οπότε είμαστε πιο κοντά από ποτέ, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και με κάποιο skin. Όχι, θέλω να ξαναπαίξω με τον Άντζελο, ρε φίλε. Δεν ξέρω, πιστεύω άμα παίξεις τραϊχαρνταρίστηκα, ειδικά σε ντουο, αξίζει φουλ ο Άντζελο. Γιατί περνάει και πάνω από τα νερά. Το οποίο δεν το έχω ξανατύχει σε μπρόλερ. Υπάρχουν και άλλοι μπρόλερ, το ξέρω. Υπάρχει και αυτός αυτό η μπάλα που είναι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αλλά δεν μου έχει τύχει εγώ ποτέ να παίξω με κάποιον. Και μου φαίνεται πολύ ιδιαίτερο τώρα. Δεν το είχα ανακαλύψει όσο έπαιζα, δεν το είχα σκεφτεί. Ενώ το ήξερα. Ότι γίνεται, τέλος πάντων. Όπα, τι κάνει ο αδερφός, θα μου κλέψει το κύριο. Τι κάνεις, ρε. Κοίτα, ρε παιδιά, με κάνει bullying επειδή δεν κάνω πολύ damage. Ωραία, και τι θα κάνεις τώρα. Τι θα κάνεις τώρα. Ούτε εσύ δεν κάνεις πολύ damage. Sorry που στο λέω έτσι. Θα γίνει κακό. Βοήθεια. Βοήθεια. Σε παρακαλώ, Άντζελο, κάνε κάτι, ρε αδερφέ. Δεν κόβει τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Σας λέω, δεν είναι πολύ καλός μπρόλερ. Δηλαδή, μόλις το ανεβάσω λίγα τρόπαια και ξεκινήσει με βάση με κανονικούς παίκτες, θα χάσουμε. Ή θα παίξω αυτό το match απλά για να κάνω αυτό. Collect, όπως βλέπετε είμαστε πολύ κοντά. Οπότε αυτό το βίντεο μου ξεχάσετε να κάνετε comment, like και subscribe. Εδώ πέρα βλέπω live. Γίνεται κάτι live e-sports, ναι. Okay, δεν το ξέρα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε comment, like, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.